πάμε τώρα να ανοίξουμε μαζί τη συζήτηση γύρω από την κατανάλωση του αλκοόλ σε όλες τις ηλικίες, γιατί πολλά ήταν τα περιστατικά που έχουμε διαπιστώσει και καταγράφουμε κι εμείς δημοσιογραφικά καθημερινά εδώ για κατανάλωση αλκοόλ από εφήβους, από μικρές ηλικίες, παιδιά 13-14 ετών. Τι γίνεται με το συγκεκριμένο φαινόμενο? Κοντά μας βεβαίως ο Νίκος Παπανικολάου, ο κλινικός ψυχολόγος. Νίκο, καλώς ήρθες για μία ακόμα Τετάρτη στο πλατό της εκπομπής. Κάποια στιγμή το θέμα είχε έρθει πολύ ψηλά στην ατζέντα της ειδησιογραφίας. Ήταν ένα ζήτημα που απασχολούσε και εμάς εδώ στην Κρήτη, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, το ζήτημα της κατανάλωσης, της μεγάλης αυξημένης κατανάλωσης αλκοόλ και από νεότερες ηλικίες. Έχει αλλάξει κάτι? Ξέρεις, δεν φαίνεται να έχει αλλάξει κάτι. Φαίνεται ωστόσο κάτι σταθερό, το ότι τελικά η κατανάλωση του αλκοόλ, αν το θέλει διαφορετικά, ο αλκοολισμός είναι μια υποθεραπευόμενη ασθένεια. Και όταν λέμε υποθεραπευόμενη ασθένεια, εννοούμε ότι μόνο το 10% ουσιαστικά των ανθρώπων οι οποίοι υπερκαταναλώνουν αλκοόλ ουσιαστικά λαμβάνουν κάποια θεραπεία, είτε ψυχοθεραπεία είτε φαρμακολογική θεραπεία. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι όπως όλες οι ψυχικές ασθένειες είναι μια υποθεραπευόμενη ασθένεια. Φαίνεται ωστόσο, και νομίζω ότι θα το δούμε από τα ποσοστά αυτά, ότι από το 1984 τουλάχιστον που υπάρχουν οι πρώτες έρευνες μέχρι σήμερα, μιλάμε για πανευρωπαϊκές έρευνες βεβαίως, στις οποίες συμμετέχει και η χώρα μας με στοιχεία ανανομούς, τα οποία υπάρχουν ουσιαστικά κάθε φορά, και αναπεριφέρειες όπως θα δούμε, φαίνεται ότι υπάρχει μια μικρή πτωτική τάση. Και όταν λέμε μια μικρή πτωτική τάση, Λευτέρη, εννοούμε βεβαίως ίσως αυτό σε πρώτη φάση, σε πρώτη ανάγνωση μπορεί και να μας μπερδέψει. Για παράδειγμα, μιλούσαμε προηγουμένως για τα μνημονιακά χρόνια. Τα μνημονιακά χρόνια φαίνεται ότι υπάρχει μια πτώση της κατανάλωσης του αλκοόλ μέσα στην Αθήνα. Αντιθέτως, ωστόσο, τα χρόνια τα οποία ήταν πριν το μνημόνιο, δηλαδή από το 2004 συγκεκριμένα μέχρι το 2007-2008, φαίνεται ότι υπάρχει μια αυξητική τάση στις αστικές και ημιαστικές περιοχές, μέσα σε αυτές υπάρχει και η περιφέρεια της Κρήτης, όπως επίσης και στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Εκεί όμως, ωστόσο, το οποίο είναι χαρακτηριστικό είναι ότι τα κορίτσια τα οποία τουλάχιστον μέχρι πρότινος φαίνονταν, οι έφηβες φαίνονταν ότι δεν καταναλώνουν αλκοόλ, φαίνονται ότι συνεχώς και αυξάνουν τα ποσοστά τους, πλησιάζοντας τα ποσοστά των αγοριών. Όπως επίσης και αυτό που είναι νομίζω το πιο ανησυχητικό είναι το ότι υπάρχει αύξηση στην υπερβολική κατανάλωση του αλκοόλ. Δηλαδή, μπορεί να μην υπάρχει τόσο διάχυση, αλλά υπάρχει αύξηση από λιγότερους στην υπερβολική κατανάλωση του αλκοόλ. Δηλαδή, υπάρχουν περισσότερα περιστατικά μέθης, Λευτέρη. Πάμε να δούμε τα στοιχεία, γιατί νομίζω τα στοιχεία είναι αυτά καμιά φορά που μας βάζουν μυαλό. Είναι ο αδιάψευστος μάρτυρας. Μας έχεις δώσει μια σχετική κάρτα. Τι μπορούμε να διαπιστώσουμε μέσα από αυτά τα στοιχεία που μόλις βλέπουμε? Αλκοόλ και έφηβη, έτσι, έρευνα. Ναι, βλέπουμε λοιπόν κάποια στοιχεία, τουλάχιστον σε πανελλήνιο επίπεδο, τουλάχιστον σε πρώτη φορά, όπου βλέπουμε λοιπόν τη μέθη από το 2000. Για πάμε να τα δείξουμε, να φανεί καλύτερα. Το μακρινό 2001. Σήκω, Νίκο, και εσύ μαζί μου. Από το μακρινό 2001 μέχρι το 2015, όπου βλέπουμε. Αντιθέτως, τα ποσοστά λοιπόν, ότι όπως είπαμε προηγουμένως, ότι έχουν μειωθεί τα ποσοστά, έτσι. Από το 2001 έως το 2015, ακριβώς. Βλέπουμε το 2010,9%, ενώ το 2015 έπεσε κατά περίπου 4 μονάδες. Το 6,2%, αλλά ωστόσο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυτοί οι οποίοι ήπιαν σε μεγαλύτερη ποσότητα. Αυτό, μάλιστα, ωστόσο, είναι το πιο ανησυχητικό. Το δεύτερο που βλέπουμε είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πού βρήκαν τα ποτά? Εδώ, βλέπουμε, που βρήκαν λοιπόν, τα ποτά, 60,9% σε μπαρ, σε κλαμπ, σε καφετέρειες. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι παρά την απαγόρευση, συνεχίζουν οι κάτω των 18, οι έφηβοι, ουσιαστικά να παίρνουν κάποια. Να ψωνίζουν τα ποτά τους από εκεί, να κάνουν την κατανάλωση των ποτών τους εκεί πέρα. Άλλο στοιχείο που πρέπει έτσι να το διαπιστώσουμε κι εμείς, να δούμε μια αλλαγή κατάστασης, εάν από αυτή και πέρα, νομίζω η αλλαγή κατάστασης επίσης φαίνεται στην επικίνδυνη οδήγηση. Ότι ένα στους 10, για παράδειγμα, ναι, ένα χαρακτηριστικό στοιχείο το οποίο πρέπει να μας βάλει έτσι εδώ, σε αυτό το σημείο, αλάρμη, η επικίνδυνη οδήγηση, ότι ο ένα στους 10 ακριβώς εφήβους, αφού έχουν υπερκαταναλώσει αλκοόλ, έχουν οδηγήσει. Ένα στους 10. Είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά, έτσι. Από εκεί και πέρα η σεξουαλική επαφή. Το 7,3% των εφήβων, αφού έχουν καταναλώσει αλκοόλ, έχουν έρθει σε σεξουαλική επαφή χωρίς να παίρνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις. Αυτό επίσης είναι ένα στοιχείο, και αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, βλέπουμε ότι το αλκοόλ, ή αν το θέλει διαφορετικά, η υπερκατανάλωση αλκοόλ, συνδέεται με επικίνδυνες συμπεριφορές, αυτοκαταστροφικές ενδυνάμεις συμπεριφορές, όπως είναι η σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις ή αντίστοιχα η επικίνδυνη οδήγηση. Σίγουρα, από εκεί και πέρα μιλάμε για συχνή κατανάλωση αλκοόλ, όπου βλέπουμε αντίστοιχα τα αγόρια εδώ,
τι ακριβώς καταναλώνουν περισσότερο ακριβώς. Τα αγόρια στο 9,5% βλέπουμε. Ενώ τα κορίτσια κυρίως κρασί. Ακριβώς φαίνεται από εκεί πέρα την υπερβολική κατανάλωση. Βεβαίως αυτό αναπεριφέρειες, ξέρεις, διαφέρει. Φαίνεται δηλαδή ότι στην κεντρική Μακεδονία επάνω, ναι, το περίφημο τσίπουρο αντίστοιχα κάνει θράψη σε αυτές τις ηλικίες, όπως αντίστοιχα και η Ιρακή, νομίζω ότι στην επαρχία. Έχουμε και συγκεκριμένα στοιχεία. Έχουμε και για να δούμε λίγο το χάρτη της κατανάλωσης του αλκοόλ, αν θα μπορούσαμε να τον κατονομάσουμε. Ακριβώς. Βλέπουμε εδώ πέρα χρήση αλκοόλ τουλάχιστον μία φορά τον τελευταίο μήνα στις περιφέρειες της χώρας. Ακριβώς. Βλέπουμε ότι η Κρήτη έχει ένα αρκετά υψηλό ποσοστό. Έχει ένα αρκετά υψηλό ποσοστό. Βλέπουμε ότι φτάνει στο τρίτο ποσοστό ουσιαστικά και είναι αρκετά υψηλό το ποσοστό. Αυτό ωστόσο, Λευτέρη, το οποίο οφείλει έτσι να μας προβληματίσει, είναι το ποσοστό αγοριών και κοριτσιών. Κοιτάξτε τα αγόρια, τη φτάνει στο 72%. Εδώ είναι ακριβώς αυτό εδώ το σημείο. Η εννοούμενη κριτική καπετανιά, η κακώς εννοούμενη κριτική μαγιά, η κακώς εννοούμενη αντιγραφή συμπεριφορών, η οποία μπορεί να υπάρχει από μεγαλύτερης ηλικίας, όπου βλέπουμε κούπες, για παράδειγμα, οι οποίες με μεγάλη ευκολία μπορεί να υπάρχουν σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις και αντίστοιχα αυτές τις συμπεριφορές τις αντιγράφουν οι έφηβοι. Και βλέπουμε το ποσοστό ότι είναι 72%. Ουσιαστικά ταυτόχρονο με το ποσοστό του Βορείου Αιγαίου, που εκεί πέρα κάνει θράψη, όπως έλεγα, το τσίπουρο. Ενώ αντιθέτως, πάμε στην επόμενη κάρτα να δούμε και εκεί κάποια στοιχεία. Χρήση αλκοόλ 10 περίπου φορές τον τελευταίο μήνα, μέσα σε ένα μήνα. Σε περιφέρειες της χώρας, ακριβώς. Εδώ φαίνεται ότι μάλλον σαν Κρήτη τα πάμε καλά, βεβαίως. Εντάξει, εδώ δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι θα πιούμε μία και καλή, που λένε εδώ στην Κρήτη. Ακριβώς αυτό ισχύει. Θα πιούμε μία και καλή και όχι πολλές και καθημερινά. Ακριβώς αυτό ισχύει, βεβαίως. Ζαλισμένοι από το ποτό. Ακριβώς. Φαίνεται λοιπόν ότι θα πιούμε μία και καλή. Αυτό φαίνεται. Και πάλι, βεβαίως, βλέπουμε τα ποσοστά των αγοριών. Πόσο περισσότερα είναι σε σχέση με τα ποσοστά των κοριτσιών. Δηλαδή, φτάνουμε στις ψηλότερες θέσεις, το 16% στα αγόρια, ενώ αντιθέτως στα κορίτσια φτάνουμε στο 5,2%. Ένα ποσοστό, ωστόσο, που δεν πρέπει να μας εφησυχάζει, όπως έλεγα και προηγουμένως, δεδομένου ότι είναι σε διαρκή αυξητική πορεία η υπερκατανάλωση αλκοόλ από τα κορίτσια. Το μία φορά και καλή, εννοείται, το λέω με τρόπο σχηματικό, εννοείται, με ό,τι εννοείται αυτό συνεπάγεται, γιατί βλέπουμε και τα τροχεία, τα βλέπουμε καθημερινά, Νίκο. Είναι η βασική αιτία κατανάλωση, κατανάλωση αλκοόλ για τα τροχεία δυστυχήματα στην Κρήτη. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Υπερβολική χρήση αλκοόλ, μέχρι και 5 ποτά στη σειρά μία φορά τον τελευταίο μήνα. Και εδώ βεβαίως βλέπουμε ακριβώς αυτό το οποίο είναι και το ανησυχητικό, ότι στην Κρήτη φιγουράρουμε στη δεύτερη θέση. Δεύτερη θέση. Και εδώ 50,6%. Ισχύει αυτό ακριβώς. Κοιτάξτε το ποσοστό των αγοριών. Η κακώς εννοούμενη κριτική μαγιά, η κακώς εννοούμενη. Το μεγαλύτερο καπετανιά. Ποσοστό εντωμεταξύ. Δηλαδή, αν δούμε όλες τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες της χώρας, περιφέρειες της χώρας, βλέπουμε ότι είναι κάτω του 56%. Η Κρήτη βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Στην πρώτη θέση, Νίκο, Στην πρώτη θέση. Στα αγόρια με κατανάλωση αλκοόλ 65,6%. Ναι, είναι ανησυχητικό το ποσοστό. Κάτι πάει στραβά με την ανατροφή των αγοριών στην ηλικία, σε αυτές τις ηλικίες τουλάχιστον, με τα πρότυπα τα οποία δίνουμε. Κάτι πάει στραβά με τις κούπες τις οποίες μπορούν να βλέπουν τα παιδιά και να αντιγράφουν συμπεριφορές οι οποίες προφανώς. Πάμε να δούμε και μία τελευταία κάρτα, Νίκο, να τη σχολιάσουμε πριν συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Μέθη. Ποσοστά μέθης. Νομίζω ποσοστά ότι μέθης. Τα ποσοστά μέθης, τα οποία αντίστοιχα σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά έχουν πιει πάνω από 5 ποτά όταν μιλούμε για ποσοστά μέθης. Έτσι. Στη δεύτερη θέση. Περισσότερες από 3 φορές όλη τη ζωή. Στη δεύτερη θέση ακριβώς. Και πάλι εδώ κοιτάξτε το ποσοστό των αγοριών. Το πόσο τελικά είναι στο 23%. Θεριακλείδες αντίστοιχα σε σχέση με τα κορίτσια, τα οποία φιγουράρουν όχι μάλλον σε ένα τόσο ποσοστό, αλλά όπως έλεγα και προηγουμένως, ένα ποσοστό που δεν οφείλει να μας εφησυχάσει, γιατί είναι διαρκώς αυξανόμενη τροχιά. Κάθεσε τώρα να συζητήσουμε, Νίκο, τα επιμέρους. Μιας και μιλάμε για την Κρήτη, μιας και μιλάμε για το ποτό, υπάρχει μία λογική του ότι ό,τι δω από τους γονείς, από τον κοινωνικό μου περίγυρο, από την οικογένειά μου, θα το κάνω κι εγώ. Προφανώς είναι μία κακή παράδοση η κατανάλωση αλκοόλ που συνεχίζεται και στους νέους. Τελικά υπάρχει αυτή η κληρονομική προδιάθεση στο αλκοόλ? Ναι, υπάρχει κληρονομική προδιάθεση και φαίνεται ότι υπάρχει κληρονομικό υλικό το οποίο μεταβιβάζεται από τους γονείς στα παιδιά, ξέρεις, Λευτέρη. Λέμε με βάση τα ποσοστά ότι τα παιδιά τα οποία έχουν έναν αλκοολικό γονέα έχουν τετραπλάσιες πιθανότητες να γίνουν αλκοολικά σε σχέση με τα παιδιά που δεν έχουν κανένα αλκοολικό γονέα. Εάν δε τα παιδιά έχουν δύο αλκοολικούς γονείς, έχουν 60% πιθανότητες να γίνουν αλκοολικά τα παιδιά. Δηλαδή, από τα 10 παιδιά των γονέων, των δύο αλκοολικών γονέων, τα 6 γίνονται και αυτά αλκοολικά. Αυτό, ξέρεις, αρχικά προβλημάτισε. Αρχικά είχαμε μιλήσει για συμπεριφορές οι οποίες αντιγράφονται. Αρχικά είχαμε μιλήσει για πρότυπα. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι μόνο εκεί, γιατί το φαινόμενο φαίνεται ότι παρατηρήθηκε ακόμα και σε παιδιά τα οποία για κάποιο λόγο είχαν υιοθετηθεί και πολύ απλά εμφάνισαν την ίδια συμπεριφορά
έστω και σε διαφορετικές οικογένειες, όπου είχαν πρότυπα δηλαδή από οικογένειες οι οποίες δεν έπιναν. Άρα δεν έχει να κάνει με το γονιδίωμα. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει μόνο με τις αντιγραφή των συμπεριφορών, αλλά έχει να κάνει και με το γονιδίωμα. Και με το γονιδίωμα. Έτσι. Και φαίνεται λοιπόν ότι τα παιδιά των αλκοολικών γονέων κληρονομούν την ικανότητα ουσιαστικά του σώματος να παράγει γενικότερα ένα ένζυμο, το οποίο ουσιαστικά βοηθάει στο μεταβολισμό του αλκοόλ στο αίμα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει δηλαδή ότι κληρονομούν την ικανότητα στο να πίνουν περισσότερο και να μεθούν λιγότερο στα πρώτα στάδια. Βεβαίως, γιατί από ένα σημείο και μετά αλλάζει, τα πράγματα αντιστρέφονται προς το χειρότερο, όπως καταλαβαίνουμε. Ψυχολογικοί, κοινωνικοί παράγοντες δεν παίζουν ρόλο σε αυτό το σημείο? Παίζουν πολύ. Στο να καταλήξει κάποιος να ξεκινήσει να πίνει πέρα από τις. Εννοείται. Πέρα από την κληρονομική προδιάθεση που λέγαμε. Ψυχολογικοί παράγοντες, βεβαίως. Είναι για παράδειγμα η σεξουαλική κακοποίηση. Οι παιδιά που έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά, ξέρεις, έχουν πολύ υψηλά ποσοστά αλκοολισμού. Παιδιά τα οποία έχουν κακοποιηθεί όχι μόνο σεξουαλικά, αλλά με κάποιο είδος κακοποίηση, ακόμα και απλής παραμέληση, έχουν παραμεληθεί στην παιδική τους ηλικία, φαίνεται ότι έχουν υψηλά ποσοστά αλκοολισμού. Mm-hmm. Επίσης, παιδιά τα οποία έχουν κατάθλιψη, άγχος, τα οποία με κάποιο τρόπο προσπαθούν, κάνοντας χρήση ή κατάχρηση του αλκοόλ, ουσιαστικά να μειώσουν τα συμπτώματα, τα κακά συμπτώματα τα οποία μπορεί να έχουν κάποια στιγμή στη ζωή τους. Όπως επίσης, παιδιά τα οποία δεν έχουν καθόλου καλή εξωτερική εικόνα, καθόλου καλή εικόνα του σώματός τους, σε τόση ωστόσο βαρύτητα που θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για παιθολογική κατάσταση τα συγκεκριμένα Μάλιστα. παιδιά. Άρα λοιπόν, με κάποιο τρόπο ρίχνουν τις αναστολές τους και μπορούν να γίνονται μέλη της ομάδας. Παιδιά τα οποία έχουν περάσει μια πολύ στρεσογόνο κατάσταση. Για παράδειγμα, τη διαταραχή με τραυματικού στρες που ήθιστε να λέμε εμείς οι λεγόμενοι ειδικοί στον χώρο της ψυχικής υγείας. Και τα παιδιά αυτά έχουν υψηλά ποσοστά αλκοολισμού. Παιδιά τα οποία έχουν ΔΕΠΗ, που φαίνεται αντίστοιχα ότι η ΔΕΠΗ, δηλαδή η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητα, που φαίνεται ότι είναι παιδιά τα οποία είναι τα υπερκινητικά και με πολύ μικρή προσοχή σε αυτό που κάνουν, φαίνεται ότι μπορούν να περνούν πολύ εύκολα στη δράση και να κάνουν πρόωρο πειραματισμό στο αλκοόλ, δηλαδή να πίνουν πολύ πολύ εύκολα σε μικρότερες ηλικίες σχετικά. Αντίστοιχα λοιπόν, όπως είπαμε, υπάρχουν και τα κοινωνικά κριτήρια. Έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι αντιγραφές των συμπεριφορών, δηλαδή υπάρχει φαντασίωση της ενηλικίωσης. Ας μην ξεχνάμε, μιλήσαμε και είδαμε προηγουμένως για το πόσο πρόβλημα αυτό υπάρχει στα κριτικόπουλα, στα αγόρια κριτικόπουλα. Αυτά τα παιδιά ουσιαστικά τι κάνουν? Κάνουν τη φαντασίωση της ενηλικίωσης δυστυχώς σε έναν γάμο που βλέπουν τον γονέα τους κάποια στιγμή να πίνει κούπες ή αντίστοιχα ο γονέας τους να τους προτρέπει ούτως ώστε να πιούν. Πιες, δεν είναι και τίποτα, έλα, γίνε συμμέτοχος στον κόσμο των μεγάλων. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό είναι και το χειρότερο πρότυπο το οποίο μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μας και μιλούμε για ένα παιδί το οποίο θα αντιγράψει αυτή τη συμπεριφορά, θα έχει ένα κοινωνικό λόγο, ούτως ώστε από εκεί και πέρα να μπορέσει να εμφανίσει αντίστοιχα και να αναπαραγάγει την ίδια συμπεριφορά, ίσως σε πολύ χειρότερη έκταση από αυτή του γονέα. Δηλαδή, ο γονέας μπορεί να μην είναι αυτό καθ' αυτό αλκοολικός, με κάθε ερωτηματικό βεβαίως, αλλά από εκεί και πέρα, αντιγράφοντας το παιδί αυτού του είδους συμπεριφορές, πολύ απλά να εμφανίσει αντίστοιχα ένα υψηλά ποσοστά αλκοολισμού αργότερα. Μιλάμε για το αίτιο που μπορεί να οδηγήσει κάποιους στον αλκοολισμό ή στην υψηλή κατανάλωση των αλκοόλ. Τι γίνεται ωστόσο με το αποτέλεσμα που έπεται του αίτιου? Ξέρεις, από εκεί και πέρα μιλούμε για παιδιά τα οποία έχουν μικρή σχολική απόδοση. Το πρώτο και το βασικό πράγμα, το οποίο το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα στο χασίς, στην υπερβολική κατανάλωση ουσιαστικά της ινδικής κάναβης, στην κατανάλωση μάλλον της ινδικής κάναβης. Από εκεί και πέρα, παιδιά τα οποία έχουν έτσι εμπλοκή σε καυγάδες, παιδιά τα οποία είναι θυμωμένα, παιδιά τα οποία είναι επιθετικά, παιδιά τα οποία γενικότερα φαίνονται κουρασμένα, έχουν κόκκινα μάτια, μυρίζουν αλκοόλ το βράδυ όταν επιστρέψουν στο σπίτι. Και από εκεί και πέρα μειώνουν πολλές φορές και τις ώρες ύπνου. Δηλαδή, παιδιά τα οποία έχουν μια πτώση στη γενική τους απόδοση, έστω και αν βρίσκονται σε μια πολύ γόνιμη ηλικία, όπως για παράδειγμα η ηλικία της εφηβείας. Νομίζω λοιπόν ότι μιλούμε για πολλαπλά προβλήματα τα οποία συνοδεύουν τον αλκοολισμό, έστω και στα πρώτα του στάδια, όπως αυτά που θα μπορούσαν να είναι τα στάδια ενός εφήβου, για παράδειγμα. Έτσι. Μάλιστα. Άρα και οι ψυχοδραστικές ουσίες στην πορεία μπορεί να αποτελέσουν συνέχεια Ακριβώς. του όλου. Ναι, ναι. Βεβαίως έχει χυθεί πολύ μελάνη, έχουν γίνει πολλές έρευνες σχετικά με το κατά πόσο οι ψυχοδραστικές ουσίες έπονται του αλκοολισμού. Φαίνεται ωστόσο ότι αυτός ο οποίος ξεκινάει με το αλκοόλ, συνεχίζει με το αλκοόλ και τελειώνει με το αλκοόλ. Χωρίς να σημαίνει ότι το αλκοόλ είναι πιο αθώο, έτσι. Όπως είπαμε και προηγουμένως, το αλκοόλ είναι πιο καταστροφικό και σαφώς πολλές φορές δεν του δίνουμε και ιδιαίτερη αξία. Φαίνεται ωστόσο ότι τουλάχιστον υπάρχει μια θετική συνάφη αυτών που ξεκινούν
με το αλκοόλ και συνεχίζουν πολλές φορές την κατανάλωση της συνδικής κάναβης. Έστω και αν μάλλον τα παιδιά τα οποία ξεκινούν με το τσιγάρο, το απλό τσιγάρο, πολλές φορές έχουν μεγαλύτερη εμπλοκή στην ειδική κάναβη σε σχέση με αυτούς που ξεκινούν από το αλκοόλ. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό το οποίο οφείλει να μας προβληματίσει και αυτό. Συμβουλές προς τους γονείς, τώρα μας βλέπουν τηλεθεατές. Προφανώς υπάρχουν οικογένειες, γονείς που έχουν διαπιστώσει ότι το παιδί τους ενδεχομένως θα βγει ένα Σάββατο, αλλά θα γυρίσει αυτό που λέμε τύφλα στο μεθύσι, έτσι να το πούμε απλά. Τι μπορεί να κάνει ένας γονιός για να αποτρέψει τη συγκεκριμένη κατάσταση? Ξέρεις, νομίζω ότι το πρώτο το οποίο λέμε είναι καλή επικοινωνία. Μια καλή επικοινωνία που πρέπει να υπάρχει μεταξύ του γονέα και του παιδιού. Σαφώς ο γονέας να μην εμφανίζεται αρχικά τουλάχιστον αφοριστικός, γιατί υπάρχει πιθανότητα το παιδί αυτό να εμφανίσει. Αυτό θέλω να σου πω. Φράσεις του τύπου «βγες αλλά μην βγεις» ή «πιες τουλάχιστον ένα ποτό» μπορούν ή είναι αποδεκτές σε μια τέτοια κατάσταση? Νομίζω ότι δεν είναι αποδεκτές σε μια τέτοια κατάσταση, δεδομένου του ότι υπάρχει και η λεγόμενη χρήση από αντίδραση. Ξέρεις, αυτό το οποίο θα ήθελα να αποφύγω, να αποφύγουν γενικότερα οι γονείς, είναι το να μπορέσει το παιδί να μπει στη διαδικασία της χρήσης από αντίδραση. Και το αλκοόλ από εκεί και πέρα να γίνει το όπλο διαπραγμάτευσης, εντός εισαγωγικών διαπραγμάτευσης, ενός παιδιού απέναντι στους γονείς, ούτως ώστε να μπορέσει να τους κάνει το λεγόμενο χτύπημα κάτω από τη μέση με κάποιο τρόπο. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό το να μην παρουσιάζονται αφοριστικοί και αν το θέλεις, όπως ανέφερες και προηγουμένως, μετά το πρώτο μεθύσι πιθανά να μην παρουσιάζονται ούτε θετικοί ούτε αρνητικοί τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Αλλά να προσπαθήσουν με την ήρεμη συζήτηση, με το γόνιμο διάλογο και πάνω απ' όλα με το να ακούσουν τα παιδιά τους, ούτως ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν καλύτερα μαζί τους και να μπορέσουν να τους αλλάξουν αυτές τις όποιες ιδέες μπορεί να έχουν αρχικά. Γιατί ξέρεις, στην εξάρτηση από το αλκοόλ, όπως και στην οποιαδήποτε εξάρτηση, κανένας μα κανένας, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια, δεν πιστεύει και δεν λέει ότι είναι εξαρτημένος από το αλκοόλ, έτσι. Κανένας μα κανένας. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι η ενημέρωση είναι το πιο σημαντικό, όπως επίσης και το εμείς οι ίδιοι να μην λειτουργούμε ως πρότυπα. Όπως έλεγα προηγουμένως, αυτό το οποίο οφείλει να μας προβληματίσει και το οποίο φάνηκε αποτυπωμένος στα νούμερα αυτά που αναφέραμε, είναι ότι τα αγόρια τουλάχιστον στην Κρήτη έχουν πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα, ίσως και το μεγαλύτερο πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αντιγράφουν κάποιες συμπεριφορές, κάποιες κακές συμπεριφορές, κάποιοι γονείς οι οποίοι κακώς γίνονται τα πρότυπα για τα συγκεκριμένα παιδιά. Και με κάποιο λόγο λοιπόν αυτοί οι γονείς ίσως θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αλλάξουν τον τρόπο αντίδρασης, τον τρόπο συμπεριφοράς, τον τρόπο φερσίματος και αν το θέλεις διαφορετικά να δίνουν διαφορετικά πρότυπα στα παιδιά τους. Γινόμαστε το πρότυπο στα παιδιά μας και γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι στο ότι δεν πρέπει να γίνεται καθόλου κατανάλωση αλκοόλ, τουλάχιστον μπροστά στα παιδιά μέχρι κάποια ηλικία, ή πολύ μικρή κατανάλωση αλκοόλ στα παιδιά μέχρι κάποια ηλικία. Ούτε από εμάς. Βέβαια, επηρεάζονται. Νίκος Παπανικολάου, κλινικός ψυχολόγος και συνεργάτης της εκπομπής μας. Νίκο, θέλω να σε ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά, καθώς καταφέρνουμε με τα θέματα τα οποία φέρνουμε εδώ στο τραπέζι και τα συζητάμε, να δίνουμε συμβουλές σε ανθρώπους, τηλεθεατές, οικογενειάρχες. Έτσι, συμβουλές προς ναυτιλωμένους που λέμε καμιά φορά, για να αντιμετωπίσουν διάφορες περίεργες καταστάσεις, όπως το αλκοόλ τώρα, χρήση ειδικής κάναβης που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι θέματα τα οποία απασχολούν οικογένειες, αποτελούν ταμπού και αν μη τι άλλο, μια τέτοια συζήτηση μπορεί να λύσει τα χέρια ακόμα και μέσα από την τηλεόραση. Είναι σημαντικό αυτό που είπες, Λευτέρη, το ότι αυτές οι καταστάσεις δυστυχώς αποτελούν ταμπού, γιατί ξέρεις, όσοι οι γονείς έχουν παιδιά τα οποία έχουν μπλεχτεί σε τέτοιες καταστάσεις, δυστυχώς δυσκολεύονται τουλάχιστον στα πρώτα βήματά τους να αποτανθούν κάπου, να ανοιχτούν, να μιλήσουν, να βρεθούν με άλλους γονείς που ζουν και βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις. Πράγμα το οποίο θα απενοχοποιήσει τη συμπεριφορά τους. Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά.